Η νέα τάξη πραγμάτων έχει φτάσει στα πράγματα έτσι, που οι πολίτες πια δεν έχουν τη δύναμη ούτε να αντισταθούν. Βλέπετε ότι στη συζήτηση που είναι για την ψήφο εμπιστοσύνης έξω από τη Βουλή δεν είναι παρά χίλια άνθρωποι. Όταν έχουμε 2,5 εκατομμύρια άνεργους, όταν έχουμε το 80% των επιχειρήσεων των μικρομεσαίων να κλείνουν, όταν οι συνταξιούχοι και οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Και αυτό γιατί έχει επικρατήσει το δόγμα του σοκ. Ο τρόμος που χρησιμοποιούν οι κυβερνώντες. Πού το αποδίδεται, πού οφείλεται αυτό το γεγονός, γιατί το να συζητεί κανείς, να συζητά στη Βουλή μέσα και την ψήφο εμπιστοσύνης και απ' έξω, να έχουν γίνει και σχετικές αναφορές και σχετικά καλέσματα και να μην πλησιάζει άνθρωπος, γιατί τα χίλια άτομα είναι μηδέν. Έτσι είναι. Όπως λέτε είναι. Ή τα 100 ή τα 200. Γιατί? Γιατί είναι το δόγμα του σοκ. Αυτή τη στιγμή οι πολίτες έχουν βομβαρδιστεί ιδίως από τα κεντρικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και βλέπετε ότι η κυβέρνηση, αντί τους πολίτες να τους καθησυχάζει, να τους προστατεύει, τους εκφοβίζει. Είχαμε χθες. Ότι τους καθησυχάζει η κυβέρνηση τους πολίτες, αντιθέτως. Ακούσατε χθες την κυβερνητική εκπρόσωπο να λέει θα διάσουν τα ATM. Ο πρωθυπουργός της χώρας, που δεν έρχεται στη Βουλή, έκανε βόλτες στα καφενεία και στα εντευκτήρια, λέγοντας θα πάρει πρώτος τα λεφτά. Συγγνώμη για λόγους πρακτικούς να σας διακόψω, κύριε Πρόεδρε. Ρωτάνε οι συνάδελφοι αν έχουμε τηλέφωνα κρατών. Αλλά νομίζω ότι δεν έχουν πάρα πολύ μεγάλο, πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Εγώ είμαι μεγάλη χαρά πάντως. Αν προκύψει λίγο αργότερα, δεν νομίζω να έχει κανείς αντίρρηση γι' αυτό. Και άλλωστε αυτό το παιχνίδι εμείς το θέλουμε τους ακροατές. Γιατί σίγουρα ρωτάνε περισσότερα από εμάς. Και εγώ το δέχομαι και με μεγάλη χαρά να μιλήσουμε και με τους ακροατές. Λοιπόν, ωραία. Οπότε αν έχει. Συμφωνώ. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε. Σας λέω λοιπόν ότι βλέπετε ότι η κυβέρνηση τρομοκρατεί τους πολίτες. Τρομοκρατεί τους πολίτες, τρομοκρατούν και οι τράπεζες. Απειλούν. Η τακτική των εισπρακτικών εταιριών που απειλούν τους πολίτες στα σπίτια τους, τις οικογένειες, κατά παράβαση του νόμου, κατά παράβαση του συντάγματος, κατά παράβαση της ηθικής, κατά παράβαση των ευρωπαϊκών συνθήκων, είναι η πολιτική που αυτή τη στιγμή χρησιμοποιεί η κυβέρνηση και η Τρόικα για να κυβερνούν. Σε αυτή την πολιτική λοιπόν, εδώ από την Κρήτη, από τη Λεβεντογένα Κρήτη, πρέπει να περάσουν ένα μήνυμα. Το μήνυμα είναι αντισταθείτε. Ότι οι Έλληνες μπορούμε. Να σας παρακαλέσω κάτι, αυτό το Λεβεντογένα, επειδή εγώ το έχω ακούσει και μου προκαλεί, μου βγάζει σπυράκια. Γιατί? Το Λεβεντογένα Κρήτη, ξέρετε, όποιος θέλει να χτυπήσει στην πλάτη το Κρητικό και να μην έχει δρόμο, ο Κρητικός να πάει στο σπίτι του, να μην έχει, του λέει Λεβεντογένα Κρήτη. Όχι, δεν είναι έτσι. Οι Λεβέντες της ιστορίας. Η πατρίδα του Ελευθερίου Βενιζέλου έχει δικαίωμα το λέει αυτό. Και επιτρέπει να το πει ένας κάποιος που δεν είναι Κρητικός. Εμένα ο προπάπος μου ήταν στρατηγός του Βενιζέλου. ήταν μαζί του στην εκστρατεία που η Ελλάδα μεγάλωσε. Και επειδή είναι και επέτειος γέννηση του Βενιζέλου σε λίγες μέρες, εγώ. Θα επιμείνω να το πω και εσείς σας μην το δείτε σαν κριτικός. Το Λεβεντογένα. Ξέρω ότι είναι Λεβεντογένα η Κρήτη. Δεν μπορώ να ανεχθώ τους πολιτικούς να μου το λένε. Να με συγχωρείτε. Δεχτείτε το λοιπόν στο λέω σαν πολίτης. Λοιπόν, κύριε Καμένε, θα ήθελα να μου πείτε, έχετε μπροστά ένα πρόγραμμα, έχετε στηρίξει όλη αυτή την πολιτική σε μια αντιμνημονιακή ρητορική. Θα ήθελα να μου πείτε εδώ και πολύ ειλικρινά, γιατί αυτό θέλω και αυτό επιδιώκω και νομίζω και αυτή την κουβέντα έχουμε κάνει και με τον κύριο Δαμαβολίδη. Ποιο θα είναι το πρόγραμμα, ποιο θα είναι το επόμενο βήμα, δηλαδή ας πούμε ότι αύριο γίνεστε κυβέρνηση. Σε εκλογές δεν ξέρει κανείς τι γίνεται. Αύριο μπορεί να μην είστε στη Βουλή, μπορεί να είστε, ξέρω εγώ, με 30% πρώτο κόμμα. Δεν ξέρω τι θα είναι. Τι θα κάνετε? Τι θα πείτε, δηλαδή θα πείτε τέρμα το μνημόνιο, πού θα βρείτε τα χρήματα? Είναι το μόνιμο ερώτημα, αλλά είναι κρίσιμο. Καταρχήν το αντιμνημονιακή έχει ένα μεγαλύτερο τίτλο που προηγείται του αντιμνημονιακή. Αντινεοταξική πολιτική. Διότι αυτή τη στιγμή το μνημόνιο στο οποίο αντιμετωπίζουμε σαν κοινωνία και σαν έθνος έχει να κάνει με μια παράνομη συμφωνία, αντισυνταγματική συμφωνία, αντεθνική συμφωνία, η οποία έχει ένα στόχο. Να φέρει μια νέα τάξη πραγμάτων. Και ποια είναι αυτή η νέα τάξη πραγμάτων? Είναι πρώτα απ' όλα η παγκοσμιοποίηση. Κανείς δεν λένε πολύ για τα μνημόνια. Και κανείς δεν λέει ότι στις 16 Νοεμβρίου η Ελλάδα χάνει την εθνική της κυριαρχία όσον αφορά τον έλεγχο των τραπεζών. Στις 16 Νοεμβρίου η Τράπεζα της Ελλάδος δεν θα υπάρχει. Θα φύγει ο έλεγχος των συστημικών τραπεζών, των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, και θα πάει σε δύο ανεξάρτητους φορείς δίπλα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει καταρχήν ότι το χρυσό των 111 τόνων που υπάρχει στην υπόγεια της Τράπεζας Ελλάδος θα πάει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το δεύτερο σημαίνει ότι δεν θα έχει
το ελληνικό δημόσιο, η ελληνική κυβέρνηση, το ελληνικό κράτος. Δεν θα μεταφερθεί, θα είναι υπό την εποπτεία της κυβέρνησης. Θα είναι υπό την εξουσία, όχι εποπτεία. Εξουσία. Πείτε το όπως θέλετε. Αλλά εποπτεία είναι άλλο και εξουσία είναι άλλο. Επειδή όμως έχει και σημασία. Την ιδιοκτησία, θέλετε να σας το πω πιο εύκολα. Η εικόνα έχει σημασία. Στα οικονομικά έχει σημασία, λοιπόν, την ιδιοκτησία, σας το λέω κατευθείαν. Λοιπόν. Και το δεύτερο, τον έλεγχο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τα δάνεια του ελληνικού λαού, ο οποίος χρεώθηκε, αν θέλετε, τα δάνεια των τραπεζών, το οποίο κανείς δεν ξέρει ποιος πώς τα πήρε, αυτά θα είναι υπό την εξουσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και όχι της κυβέρνησης που θα εκλέξει ο ελληνικός λαός. Ένα το δεύτερο. Έχουν προηγηθεί όμως, έχει προηγηθεί η μεγάλη ιστορία που λέγεται Αγγλικό Δίκαιο. Έχει προηγηθεί. Μα αυτό έχει άμεση σχέση. Όταν καταγγείλαμε το Αγγλικό Δίκαιο για πρώτη φορά και εγώ τάσπασα τότε με τη Νέα Δημοκρατία, διότι ακολούθησε τον Παπανδρέου το 2009. Ήταν ακριβώς το Αγγλικό Δίκαιο. Διότι τότε μπήκαν οι πρώτες βάσεις. Στα 16 Νοεμβρίου μαζί. Τώρα τι κάνουμε? Θα σας απαντήσω αμέσως. Καταρχήν να συνοηθούμε. Νέα τάξη πραγμάτων σημαίνει παγκοσμιοποίηση, σημαίνει κατάρριξη των εθνών κρατών, σημαίνει μέσω της τραπεζικής ενοποίησης κατάρριξη της εθνικής κυριαρχίας των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημαίνει απώλεια της εθνικής κυριαρχίας. Σε αυτό εμείς λέμε όχι, ξεκάθαρα. Τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα? Από εδώ και πέρα, καταρχήν, θα πρέπει να εφαρμοστεί το Σύνταγμα. Ο καταστατικός χάρτης της χώρας, ο οποίος έχει παραβιαστεί. Πού έχει παραβιαστεί? Έχει παραβιαστεί στο ότι υπεγράφησαν συμφωνίες και ψηφίστηκαν νόμοι στη Βουλή, οι οποίοι παραχωρούν εθνική κυριαρχία χωρίς να έχουν το απαιτούμενο αριθμό βουλευτών, των 180. Αυτά λοιπόν που έχουν υπογραφεί και έχουν ψηφιστεί είναι άκυρα. Αντισυνταγματικά και δεν ισχύουν για μας. Δεύτερο, το θέμα των μνημονίων, όπως το λέτε. Τα μνημόνια, αυτό το οποίο κάνανε, ήταν ουσιαστικά να διασφαλίσουν την πολιτική βάση κάποιων δανειακών συμβάσεων. Δανειακές συμβάσεις η Ελλάδα δεν έχει υπογεγραμμένες. Έχουμε ζητήσει επανειλημμένως από τον ΟΔΙΧ, από την Τράπεζα της Ελλάδος, από το Υπουργείο Οικονομικών και από τον Πρωθυπουργό, με 22 ερωτήσεις, να μας καταθέσουν τις υπογεγραμμένες δανειακές συμβάσεις. Και δεν υπάρχουν δανειακές συμβάσεις αυτές, διότι ουσιαστικά η χώρα έχει μπει σε έναν αλληλόχρεο λογαριασμό, όπου δεν ξέρει κανείς το για ποιο λόγο πληρώνουμε το 7,8 των επιτοκίων φέτος, παραδείγματος χάρη, με ποια συμφωνία, για ποιο ποσόν. Έχουν υποθεί κατά καιρούς διάφορα. Θα σας θυμίσω ότι η κυρία Σπυράκη είπε προεκλογικά ότι μεταφέρθηκαν 10 δισεκατομμύρια μετρητά στη χώρα. Σας λέω λοιπόν ότι 22 δισεκατομμύρια βάσει της έκθεσης του Προβόπουλου έχουν έρθει μετρητά στη χώρα μας. Ξέρετε πόσα είναι εγγεγραμμένα στους κωδικούς της Τραπέζης Ελλάδος? 5,9. Τα άλλα όλα είναι στον αέρα. Τι λέμε λοιπόν οι ανεξάρτητοι Έλληνες? Εάν συμμετέχουν σε μια κυβέρνηση την Κυριακή το βράδυ, θα σταματήσει κάθε συζήτηση με τους δανειστές από τη στιγμή που δεν έχουμε μπροστά μας δανειακές συμβάσεις υπογεγραμμένες. Δεύτερον, έλεγχος της Τράπεζας Ελλάδος, κρατικοποίηση της Τράπεζας Ελλάδος. Το να λέτε δεν επαναφορά. Ένα λεπτό, θα μου επιτρέψετε κύριε Καμή να κάνουμε διάλογο, αν έχετε την καλοσύνη. Για να μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε και μερικά πράγματα. Όταν λέτε δεν υπάρχουν δανειακές συμβάσεις, εγώ το βλέπω αυτό έτσι. Δεν είναι δυνατό να μην υπάρχουν δανειακές συμβάσεις. Σας λέω λοιπόν ότι αν μου τις φέρουν υπογεγραμμένες, εγώ παρετούμε από βουλευτής. Δεν σημαίνει ότι επειδή δεν σας τις έχουν φέρει, δεν υπάρχουν. Σας λέω λοιπόν, προσέξτε κάτι, δεν μιλάτε. Είμαι βουλευτής πέραν του αρχηγός του Ανεξάρτητων Ελλήνων, της Βουλής των Ελλήνων. Καταθέτουμε επίσημη ερώτηση, σαν βουλευτές, σαν αρχηγός κόμματος, με επίσκεψη στον πρόεδρο, στον διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος. Ζητάμε να μας δώσουν τις υπογεγραμμένες δανειακές συμβάσεις. Και η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχουν και δεν σας δίνουμε. Υπάρχουν σχέδια συμβάσεων. Αυτό προσπαθώ να σας εξηγήσω. Ότι αυτή τη στιγμή, εάν δεν γίνει ένας λογιστικός έλεγχος, να δούμε πια αυτά τα 340 δισεκατομμύρια που μας λένε ότι θα πρέπει να πληρώσουμε για τα επόμενα 20-30 χρόνια. Πού τα οφείλουμε, πώς προέκυψαν? Υπάρχει πραγματική οφειλή του κράτους? Υπάρχει μία οφειλή την οποία γνωρίζουμε. Και αυτή η οφειλή είναι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Όλα τα άλλα είναι μετατροπές τραπεζικών ουσιαστικά υποχρεώσεων σε υποχρεώσεις δημοσιονομικές, δηλαδή υποχρεώσεις των πολιτών. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Αυτά λοιπόν απαιτούν την πρώτη μέρα Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου, που θα προσδιορίσει το ακριβές του χρέους. Μάλιστα. Δεύτερον,
διαγραφή μόνο μερός έστω. Εάν δεν το δεχτούν. Μονομερός, εάν το δεχτούν. Ξαναλέω τη λέξη. Μονομερός, ναι, μονομερός. Του επαχθούς και πονίδης του χρέους. Κύριε Καμένε, νομίζω είναι πάρα, πολύ, πάρα πολλά τα ζυγκλίσματα. Ποιος το καθορίζει το επαχθές και το επονίδης των. Η Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου, η οποία θα είναι από διεθνής οδητός. Όπως έγινε σε αρκετές χώρες του κόσμου. Διότι σήμερα αυτό το καλύπτει ένα νεφός. Είναι θολό το πράγμα. Δεν είναι θολό το πράγμα. Είναι θολό το σκηνικό. Και μάλιστα επειδή παρακολουθώ και τον διεθνή και τον ελληνικό τύπο, όταν μιλάνε και ελληνικό και πονίδι στο χρέος, ακόμα και ο κ. Σταθάκης προχθές είπε ότι τέτοιο πράγμα πριν από δύο μήνες περίπου το είχε πει. Εσείς σας θυμάστε καλύτερα από μένα προφανώς. Δεν ξέρω τι λέει, εγώ δεν έχω τον κύριο Σταθάκη. Συμφωνώ. Σας λέω λοιπόν ότι το επαχθές και το πονίδι στο χρέος είναι αυτό το οποίο προέκυψε από την Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου στο Εκουαδόρ και διαγράφει. Αυτό που προέκυψε στην Ισλανδία και δεν έγινε αποδεκτό να πληρωθεί από τον Ισλανδικό λαό και από τη Βουλή της Ισλανδίας. Αυτό που προέκυψε όταν διαγράψαμε το 52 τα χρέη της Γερμανίας και είναι μια τακτική η οποία είναι διεθνώς αναγνωρισμένη. Και είναι και κοινά αποδεκτή η δυνατότητα διενέργειας μιας κυρίαρχης χώρας. Τρίτον. Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου. Τρίτον. Για να πάει η οικονομία μπροστά, και μιλάμε σε μια τουριστική περιοχή. Γιατί η Κρήτη έχει πράγματι υποστεί αρκετά μεγάλη πίεση, όμως δεν είναι. Έχει δυνατότητα να επιβιώσει, γιατί έχει μια αυτοδυναμία με την κτηνοτροφία της, με την παραγωγή του λαδιού, με τη γεωργία, με τον τουρισμό. Έτσι. Τις οικονομικές συνέπειες. Σε άλλα μέρη της Ελλάδος. Εάν ξεκινήσει η οικονομία, θα πρέπει να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που λένε jump start, δηλαδή να ξεκινήσει με μια δυνατή ανάπτυξη. Και για να γίνει αυτό, πρέπει να μειωθούν οι φόροι. Με φόρους αυτή τη στιγμή του 29% για τις επιχειρήσεις και 45% της τάξης, 45% για τα πρόσωπα. Σε μια χώρα που συνορεύει με την Αλβανία που έχει 9, με τη Βουλγαρία που έχει 8 και την Τουρκία που έχει 10, δεν υπάρχει ελπίδα. Δεν θα μείνει καμία επιχείρηση στην Ελλάδα, όσο πατριώτης και αν είναι κάποιος, από τη Θεσσαλονίκη παραδείγματος χάρη, όταν θα μπορέσει να πάει την έδρα της επιχείρησης στη Βουλγαρία και να έχει 10% ή 8% στα Σκόπια. Άρα, βία μιας φορολογίας με νέο φορολογικό συντελεστή. Τρίτον, εκεί που πράγματι χτυπάει καρδιά της οικονομίας, ναυτιλία τουρισμός, πάμε στον τουρισμό που το ξέρετε καλύτερα. Πλαφόν 5% ΦΠΑ για όλες τις υπηρεσίες τουρισμού. Εστίαση, διαμονή, ακτοπλοεία, μεταφορά, ώστε να μπορέσει το τουριστικό προϊόν να γίνει ανταγωνιστικό. Και βεβαίως, χαμηλοί φορολογικοί συντελεστές, στο να μπορέσουν να επενδύσουν στο μακροχρόνιο τουρισμό. Αναστολή συνθήκων, που αυτή τη στιγμή μας μπλοκάρουν. Κύριε Καμένε, η συνθήκη για το ξέπλυμα χρήματος, η συνθήκη επειδή, του Δουβλίνου. Με συγχωρείτε, επειδή αυτό σχετικά και με τις μειώσεις της φορολογίας και με όλα αυτά, η κυβέρνηση τα χαρακτηρίζει ως λαϊκίστικες εξαγγελίες και υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα. Θα ήθελα να μου το κάνετε λίγο πιο κατανοητό, το πώς δηλαδή θα μπορέσετε εσείς με τόσο μεγάλη μείωση φορολογίας να μπορέσετε να στήσετε μια χώρα ουσιαστικά που καταρρεύσει. Καταρχήν η κυβέρνηση αυτή είναι η κυβέρνηση με τα 18 σημεία που σας λέγαμε προεκλογικά εδώ και τα οποία δεν τήρησε ούτε ένα. Η κυβέρνηση είπε ψέματα στον ελληνικό λαό. Ο Σαμαράς εξαπάτησε και ο Βενιζέλος στον ελληνικό λαό. Υπεσχέθη τη μία και μόνο εξασκή δεν την έκανε. Υπεσχέθη 18 σημεία. Με μείωση φορολογίας, με αύξηση στους εστόλους. Κανένα από αυτά δεν έπραξε. Και δεν το έπραξε γιατί η κυβέρνηση αυτή δεν ασκεί εθνική κυριαρχία. Αυτή η κυβέρνηση ακολουθεί ένα πρόγραμμα που της επιβάλλεται από τη Γερμανία και χωρίς να το διαπραγματεύεται καν το εκτελεί. Η χαμηλή φορολογία την είδαμε πώς λειτουργούσε επί κυβερνήσεως Καραμαλή. Θα σας θυμίσω ότι όταν ήταν η γονική παροχή στο 1% το κράτος της έπρεπε παραπάνω χρήματα. Θα σας θυμίσω ότι όταν ο φόρος του πετρελαίου θέρμανσης, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης ήταν στο 0,65 από το φόρο. Θυμάστε πόσο ανέβηκε στα χρόνια του Καραμαλή το δημόσιο χρέος. Ναι, θυμάμαι πόσο ανέβηκε. Ανέβηκε 200 δισεκατομμύρια. Είσαστε βουλευτή. Ανέβηκε καταρχήν από τα 200 εκατομμύρια που ξεκίνησαν από το σουάπ του Σιμίτη. Από την κυβέρνηση Καραμαλή, σαν πρωτογενή άνοδος του χρέους της χώρας. Δεν μιλάμε ούτε για το 2%. Όλα αυτά προέκυψαν και ξεκίνησαν από την πολιτική Σιμίτη του 2000, από το περίφημο swap της Goldman Sachs. Τότε η χώρα μπήκε στο στόχαστρο των κερδοσκόπων. Και αυτή η πολιτική συνεχίζεται και σήμερα. Και μην σας κάνει εντύπωση. Θα σας πω ότι εδώ, τα τελευταία
5 χρόνια, από το 2009 και μετά, οι κυβερνήσεις αλλάζουν, οι πρωθυπουργοί αλλάζουν, ουσιαστικά οι άνθρωποι του Σιμίτη κυβερνούν. Γιώργος Παπανδρέου, πρωθυπουργός. Ποιος ήταν υπουργός οικονομικών? Γιώργος Παπακωνσταντίνου. Το δεξίγερο του Σιμίτη. Ποιος αναλαμβάνει πρωθυπουργός μετά? Παπαδήμος. Ο έτερος της ομάδας Σιμίτη. Ο ελληνικός λαός εν συνεχεία εκλέγει την κυβέρνηση Σαμαρά. Ποιος διορίζεται υπουργός επί της οικονομίας? Κ. Στουρνάρας. Το τρίτο πρόσωπο, το τέταρτο πρόσωπο της ομάδας Σιμίτη. Φεύγει ο Στουρνάρας και πάει διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος. Ποιος είναι σήμερα υπουργός? Ο πέμπτος της ομάδας, ο κ. Χαρδούβελης. Ακούστε κάτι. Υπάρχει έκτος. Δεν θα επιτρέψουμε να πει έκτος. Και πάντως για να συμμετέχουμε εμείς σε μια κυβέρνηση, δεν θα επιτρέψουμε σε εξηγήσει αυτή την καταστροφή. Ας μιλήσουμε με τον κόσμο. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση. Ούτε εγώ καμία. Άλλωστε το ραδιοφωνό. Τι, αυτό ζητάτε κιόλας. Άλλωστε το ραδιοφωνό για μας είναι ένα παιχνίδι που μας αρέσει πολύ να ακούμε και τον κόσμο. Αφήσαμε κάτι να πάτε το πριν. Να το πείτε, Πρόεδρε, ορίστε. Ποιο είναι ο επόμενο του Σιμίτη? Είπαμε τον Κωνσταντίνο. Είπαμε συνέχεια του Στουρνάρα. Νομίζω ότι τώρα πάει να κάνει κόμμα ο Σιμίτης. Το παιδί του Σιμίτη, ο Σταύρος Θεοδωράκης, ο οποίος εμφανίζεται πλέον ως ο λυτρωτής των πάντων και είναι ο άνθρωπος, μην ξεχνάτε, που για πρώτη φορά μίλησε για την παραχώρηση του όρου Μακεδονία μέσω του κυρίου Νίκου Δήμου. Είναι εκείνος που είπε ότι αν γίνουν αυξήσεις προχθές στον ελληνικό σε μισθούς συντάξεις, τα λεφτά θα πάνε σε βενζίνες και σε τρόφιμα, άρα δεν πάνε στην ανάπτυξη. Και είναι ουσιαστικά, κατά τη δική μας άποψη, ο κίνδυνος το σύστημα να αμυνθεί μέσω ενός απολύτικου κατασκευάσματος το οποίο προσχαίρεται ευθιά. Αν σας πω ο κ. Θεοδωράκης να συναντηθείτε, τι θα κάνετε, κύριε Καμένα? Για να συναντηθώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, με όλο τον κόσμο να συναντηθώ. Να συνεργαστώ όμως όχι. Εμείς να συνεργαστούμε με ένα κόμμα το οποίο στα εθνικά θέματα έχει τέτοιου είδους θέσεις οι οποίες αποτελούν ουσιαστικά την προπαγάνδα των αντιπάλων της χώρας, δεν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστούμε ποτέ. Μάλιστα. Έχω διάφορες ερωτήσεις ήδη και να πω στους ακροατές μπορούν να τηλεφωνήσουν να μιλήσουν απευθείας στον κύριο Καμένο. Λέει, έχετε μελετήσει το παράδειγμα της Κύπρου? Γιατί η Κύπρος άντεξε μια εβδομάδα εκτός μνημονίου? Είναι το ένα ερώτημα, είναι αυτό. Και πώς θα οργανώσετε τον κρατικό μηχανισμό να γίνεται εξουσία? Καταρχήν, το παράδειγμα της Κύπρου είναι ένα παράδειγμα που θα πρέπει να μας κάνει να ντρεπόμαστε. Μετά το Κύπρος είναι μακριά, που κάποιοι είπαν όταν η Κύπρος ήταν κοντά και δεν τη βοηθήσαμε. Η Κύπρος είναι θύμα της πολιτικής την οποία άρχισαν ελληνικές κυβερνήσεις. Πέρασε το δημόσιο χρέος της Ελλάδος σε κυπριακές τράπεζες. Όταν έγινε το κούρεμα, το περίφημο PSI, τα χρήματα που πήραν για την ακεφαλαιοποίηση για τα ελληνικά που καταστήματα των κυπριακών τραπεζών η ελληνική κυβέρνηση τότε δεν τα έδωσε στην Κύπρο, με αποτέλεσμα αυτή να είναι η τρύπα που έκαναν χρήση η Ευρωζώνη και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προκειμένου να ρίξει στην Κύπρο. Τα 3,5 δισεκατομμύρια τότε που ανήκαν στα ελληνικά branch των κυπριακών τραπεζών από το PSI και την ανακεφαλαιοποίηση που πήραν οι ελληνικές τράπεζες, είχε υποχρέωση η Ελλάδα να τη δώσει στις κυπριακές τράπεζες, στα ελληνικά κομμάτια των κυπριακών τραπεζών. Ανταυτού τι έγινε? Ανταυτού δάνεισε με 500 εκατομμύρια η κυβέρνηση την Τράπεζα Πειραιώς σε μία νύχτα, προκειμένου να αγοράσει τα ελληνικά μπραντς των κυπριακών τραπεζών. Το αποτέλεσμα ήταν ότι αυτά τα 4 δισεκατομμύρια ήταν η αιτία που έπεσε η Κύπρος. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτό προκύπτει και από το πόρισμα της Κυπριακής Αντιπροσωπείας, της Βουλής των Αντιπροσώπων, η οποία έβγαλε ένα πόρισμα με πράγματι αρκετούς υπευθύνους τραπεζίτες Έλληνες, τους οποίους ακόμα δεν έχει καλέσει η ελληνική δικαιοσύνη. Φορέστε ακουστικά σας, παρακαλώ. Και εσείς και εδώ, Μαμαλίδη, σας χρειαστείτε. Παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Καταρχήν θα πω στον Πάνο καλημέρα, γιατί είμαστε και πολυτεκνός και αυτός και εγώ πολυτεκνός. Τι θα γίνει με το θέμα των πολυτέκνων? Μας έχουν διαλύσει. Φόρους από εδώ, φόρους από εκεί. Μας τιμωρούν όπως κάναμε παιδιά. Και θα ήθελα να του πω συγχαρητήρια. Είναι ο μόνος που μπήκε στη Βουλή μέσα και σου τα είπε χήμα ότι κύριοι άλλοι κάνουν κουμάντο, δεν κάνετε εσείς.
Έτσι, η Λέσχη Μπίντερμπεργκ κάνει κουμάντο. Ευχαριστώ. Και πέντε άτομα. Αν έχετε την καλοσύνη. Αν έχετε την καλοσύνη πιο σύντομα. Ναι, ναι. Για να μπορούν να μιλήσουν και άλλοι ακροατές. Όσα χρόνια θα είναι να κάνει κουμάντο ένα ιδιώτης, γιατί το χρήμα, ότι έχει ένα κράτος, κάνει η κοινωνική πολιτική. Ο ιδιώτης κάνει την τσέπη του. Όσο κάνει ο ιδιώτης κουμάντο. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Καμένο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Έχετε δίκιο. Μίλησε για τη νέα τάξη πραγμάτων, γιατί πράγματι η νέα τάξη πραγμάτων είναι η πολιτική την οποία χαράζουν ερήμη των πολιτών, ερήμη της δημοκρατίας, σε κλειστά κέντρα. Σε Λέσχες Μπίλτεμπεργκ, σε μασονικές στοές. Θυμήθηκα, βλέποντας τον κύριο Ψηλάκη, μια παλιά ιστορία με τον Τέλη Μεταφράση. Δεν χρειάζεται τώρα να αναφέρετε τέτοιες ιστορίες. Να θυμούνται οι παλιοί Ηρακλειώτες. Ναι. Να σας πω λοιπόν ότι η νέα τάξη πραγμάτων έχει σκοπό να διαλύσει ό,τι αξία υπάρχει. Και η αξία που υπάρχει σημαίνει η αξία του έθνους, της αγάπης για την πατρίδα, η θρησκεία, και αυτό χτυπιέται η Ορθοδοξία όπως βλέπετε. Δεν είναι τυχαίο ότι από το ΕΣΠΑ απεκλείστη οποιαδήποτε μη κυβερνητική οργάνωση της Εκκλησίας πια, όπως η Αλληλεγγύη. Η οικογένεια χτυπιέται σαν θεσμός, και ούτε εδώ είναι τυχαίο ότι το παιδί αποτελεί τεκμήριο. Ένα έθνος για να το σκοτώσεις, το σκοτώνεις βασικά μέσα της υπογεννητικότητας. Η πολιτική λοιπόν της φορολόγησης της οικογένειας και ιδίως των πολυτέκνων οικογενειών, με την απώλεια των προνομίων και των πολυτέκνων και των τριτέκνων, αλλά και των οικογενειών με ένα και δύο παιδιά. Το παιδί θεωρείται τεκμήριο. Είναι απίστευτο αυτό, αν το λέει κανείς πριν από χρόνια. Δείχνει ότι ο σχεδιασμός και της νέας τάξης πραγμάτων και της κυβέρνησης και της Τρόικας είναι ουσιαστικά η Ελλάδα να γίνει μια χώρα γερόντων, μια χώρα που θα υπηρετούμε στα κατασχεμένα μας σπίτια, ξενοδοχεία και επιχειρήσεις τους συνταξιούχους της Γερμανίας. Και αυτό, σε αυτό πρέπει να αντισταθούμε όλοι μαζί. Σε άλλο τηλέφωνο, παρακαλώ. Καλημέρα. 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 Καλώς ορίσανε οι προσκεκλημένοι σας στην Κρήτη. Διάβασα σε ένα blog ότι στην Ευρωβουλή ψηφίσανε δικοί μας ευρωβουλευτές κατά των γερμανικών αποζημιώσεων. Είναι αλήθεια αυτό? Είναι το δελτίο τύπου. Το διάβασα σε blog, κρατώ μια επιφύλαξη γιατί μου είναι απίστευτο. Είναι το δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Νότης Ομαριάς προχθές. Ο Νότης Ομαριάς έχει δίκιο. Ο Νότης Ομαριάς, καταρχήν θέλω να σας πω ότι είμαστε περήφανοι για τον Νότο Μαριά, και είμαστε περήφανοι γιατί πέρασε δύο χρόνια από τα έδρανα της Βουλής των Ελλήνων, από τους ανεξάρτητους Έλληνες, στη γέννηση των ανεξάρτητων Ελλήνων, και τώρα μας εκπροσωπεί στην Ευρωβουλή. Δεν ξέχασε εκεί που πήγε στις Βρυξέλλες αυτά τα οποία έλεγε εδώ για τις γερμανικές αποζημιώσεις. Έκανε πολύ μεγάλο αγώνα στη Βουλή των Ελλήνων και τώρα στην Ευρωβουλή κατάφερε να φέρει το θέμα πλέον ενώπιον στον οποίο. Θα συνεχιστεί η μάχη αυτή. Υπήρξαν, θέλω να απαντήσετε ευθέως στην κυρία. Σας απαντώ λοιπόν. Υπήρχαν Έλληνες ευρωβουλευτές. Ποιοι, κύριε Καμένο? Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας αριθμίσω ποιοι είναι ακριβώς. Είναι στην ανακοίνωση του Νότου, νομίζω, συγκεκριμένα. Είναι εκπρόσωποι. Ο κύριος Μαριάς, επειδή διάβασε πολύ προσεκτικά την ανακοίνωση, αναφέρεται στους εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας, του Πασόκ και του Ποταμιού. Αυτό αναφέρει ο κύριος Μαριάς στο δελτίο. Για να το λέει, έτσι θα είναι. Και θα σας πω όμως και κάτι άλλο. Οι ίδιοι. Και μου κάνει εντύπωση βέβαια, γιατί υπάρχει ένα σοβαρό. Στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Ο κύριος Γραμματικάκης, που θα περίμενα κάτι άλλο. Δεν ξέρω. Και εγώ θα περίμενα κάτι άλλο, κύριο Γραμματικάκη. Πέραν του ότι πιστεύω για το ποτάμι, σας λέω ότι ο κύριος Γραμματικάκης θα περίμενα και εγώ κάτι άλλο. Το ίδιο κάναμε με το θέμα της Αρμενίας. Πήραν τη θέση του Αζερβαϊτζάν για τον Αγκόρνο Καραμπάχ. Η Αρμενία είναι μια περίπτωση συμμάχου, Πρόεδρε, και ομοδόξου. Κύριε Πρόεδρε, αν θέλετε. Να μην επεκτηνόμαστε για να απαντήσετε σε περισσότερα ερωτήματα, παρακαλώ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Χαιρετίζω και εγώ τον πρόεδρο των Ανεξάρτητων Ελλήνων στο Ηράκλειο, τον πρόεδρο που δεν άλλαξε ποτέ ούτε μία περισπομένη από το 2010. Έχει ψαρίνι, έχει ψαρίνι. Ναι, ναι, δεν άλλαξε ούτε τελεία από αυτά που έλεγε από το 2010, όπως ακριβώς τα έλεγε, έτσι ακριβώς βγαίνουνε. Θεωρώ ότι είναι από τους καλύτερους και τους πιο σταθερούς πολιτικούς αυτή τη στιγμή. Εγώ ήθελα όμως να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Καμένο. Με τα ασφαλιστικά ταμεία και ειδικά με τον ΟΑΕ, τι πρόκειται να γίνει ή τι πρόκειται να κάνουν όταν έρθουν στην κυβέρνηση? Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια και να σας πω ότι δώσαμε όρκο στην πλατεία του Ηρακλείου όταν ξεκινήσαμε. Και αυτόν τον θα τον κρατήσουμε. Λοιπόν, ασφαλιστικά ταμεία.
πρέπει καταρχήν να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτή τη στιγμή. Βγαίνει ο Πρωθυπουργός και λέει, παραδείγματος χάρη, ότι η μέση σύνταξη είναι 740 ευρώ. 950 των δημοσίων υπαλλήλων. Ποια είναι η μέση σύνταξη? Δεν είναι αυτή η αλήθεια. Η μέση σύνταξη που βγαίνει από το, που εκταμιεύεται από το Ταμείο, είναι αυτή την οποία ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός. 740-950. Όπως όμως προκύπτει από την έρευνα που έκανε ο κ. Ρωμανιάς και από τη μεγάλη ανάλυση που παρουσιάσαμε στις ευρωεκλογές και θα συνεχίσουμε να παρουσιάσουμε στο κυβερνητικό μας πρόγραμμα, τα χρήματα αυτά βγαίνουν από το ασφαλιστικό ταμείο, δηλαδή τα χρεώνει το ασφαλιστικό ταμείο, αλλά δεν τα εισπράττει ο συνταξιούχος. Γιατί? Γιατί οι κρατήσεις που γίνανε με 4 διαφορετικά νομοσχέδια με τις αλλαγές του ασφαλιστικού πηγαίνουν για την εξυπηρέτηση του χρέους. Παράνομα. Αντισυνταγματικά. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ο μέν συνταξιούχος παίρνει λιγότερα λεφτά από ό,τι δικαιούται σύνταξη. Το δε ασφαλιστικό ταμείο εκταμείευει περισσότερα. Για να υπάρχει λύση. Καταρχήν δεν έχει κανένα δικαίωμα να εξυπηρετείται το χρέος από τα λεφτά του συνταξιούχου. Και ιδίως από εκείνα τα ταμεία στα οποία έχει δώσει τα χρήματα αυτά ο εργαζόμενος τότε. Ένα παράδειγμα τέτοιο είναι του λιμενικού σώματος, που δεν έχει καμία εισφορά από το δημόσιο και που περιμένει να πάρει στο θάπαξ του. Για να υπάρξει στα ασφαλιστικά ταμεία μια καινούργια πολιτική, το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι ουσιαστικά να σταματήσει να εισπράττει για το δημόσιο χρέος από το ταμείο, χρεώνοντάς τα στο ταμείο και ουσιαστικά κλέβοντας από την τσέπη του συνταξιούχου το δημόσιο χρέος. Το δημόσιο χρέος εξυπηρετείται από συγκεκριμένες πηγές. Το δεύτερο, τα ασφαλιστικά ταμεία θα πρέπει να ανακεφαλαιοποιηθούν από το PSI το οποίο έγινε, δηλαδή από το κούρεμα που υπέστησαν, όπως και τα πανεπιστήμια, τα νοσοκομεία. Τι είναι τρόπο, κύριε Καμένα? Ο ένας τρόπος, παραδείγματος χάρη, που έχουμε προτείνει στο πρόγραμμά μας, ένας από τους 14 τρόπους, είναι τα ομόλογα της κρατικής γης με συγκεκριμένα οικόπεδα. Υπάρχει δημόσια γη, υπάρχουν δημόσια κτίρια. Θα μπορούν λοιπόν να ανακεφαλαιοποιηθούν τα ταμεία αυτά, παίρνοντας ίσης αξίας με αυτά που κουρέθηκαν από το PSI ομόλογα του ελληνικού δημοσίου στο 100% της αξίας τους. Άλλες 14 τρόπους περιγράφω στο πρόγραμμά μας και επειδή δεν απάντησα προηγουμένως σε μια ερώτηση για το δημόσιο τομέα, θα σας πω ότι ο δημόσιος τομέας χρειάζεται όλο ένα διοργάνωση. Είναι πράγματι διαλυμένος, σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Χρειάζεται αναδιοργάνωση από την αρχή και έλεγχος για την διαφθορά την οποία υπάρχει σε ορισμένες υπηρεσίες. Άλλο τηλέφωνο, παρακαλώ. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα σας. Την ευχή μου. Να είστε καλά. Παπαμπρίμης. Ευλογείτε. Κύριε Καμένο, τι θα κάνετε με τους έχοντες αναπηρία? Νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το απαντήσετε. Πάτερ, ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ. Πάτερ, οι έχοντες αναπηρία, όπως... θα το ξέρουν καλύτερα οι ίδιοι. Όλα τα προνόμια τα οποία είχαν μέχρι σήμερα έχουν κοπεί. Και έχουν κοπεί τα προνόμια που αφορούν και τους μισθούς και τις συντάξεις και την προτεραιότητα που είχαν για προσλήψεις, όχι στο δημόσιο, και στον ιδιωτικό τομέα. Έχουν αποκλειστεί απόλυτα από κάθε επιδότηση από το ΕΣΠΑ. Και αυτό το οποίο πρέπει να γίνει, μπορώ να σου πω ότι έχω μελετήσει πολύ καλά την υπόθεση των τυφλών. Δεν ξέρω όλες τις λεπτομέρειες. Με συγχωρείτε, αν υπάρχει ένα λεπτάκι, να πω στο τηλεφωνικό κέντρο να μην έχουμε άλλα τηλέφωνα τώρα. Να μην έχουμε άλλα τηλέφωνα, να το μεταφέρεις Δημήτρη, σε παρακαλώ. Γιατί θέλω δύο ερωτήσεις και δεν θα προλάβω να τις κάνω. Ναι. Επαναφορά λοιπόν των προνομίων, ιδιαίτερα όσα έχουν να κάνουν με τον ιδιωτικό τομέα, για τους αναπήρους, για τις συντάξεις και τους μισθούς και παράλληλα προγράμματα μέσα από το ΕΣΠΑ που δεν θα αποκλείονται πλέον οι ανάπηροι και θα υπάρχει μια πολιτική από από το Υπουργείο Εργασίας προκειμένου να επιτοτούνται οι θέσεις των αναπήρων με την ποσότητα που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Καμένα, τώρα εγώ, γιατί βλέπω το χρόνο και περνάει, είναι πολύ ωραίο να παίζει κανείς στους ακροατές, αλλά θα ήθελα ζητήματα πολιτικής ουσίας. Τον τελευταίο καιρό γίνεται πολύς λόγος για την ιστορία αυτή με τον Κουμπαρά, ξέρετε. Ναι. Μάλιστα βγήκε και χθες ένα δημοσίευμα ότι ο Κουμπαράς δεν θα είναι πια με κόκαλο φτιαγμένος, κοκάλινος, θα είναι λαμαρινένιος, τζίγκινος. Όταν έλεγα εγώ τον κόκαλι, οι άλλοι κοκάλινος, δεν ξέρω τι σημαίνει κόκαλι. Με κόκαλο φτιαγμένος. Λοιπόν, σας παρακαλώ πείτε μου κάτι. Κατά πόσο τα υιοθετείτε αυτά? Να σας πω ότι ζούμε μέσα στο 65 δεδομένο. Εγώ χθες όταν με ρώτησαν, απάντησα ότι στις 21 Τετάρτου του 2012 ο σημερινός υπουργός ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης βγήκε και μίλησε για τα 30 αργύρια τα οποία
πήρε ο Σιμπηλίδης και ήθελε να τα ξαναγυρώσει μετά από 20 χρόνια. Το πρώτο πρέπει να καλέσει λοιπόν είναι αυτόν, εισαγγελέα του Αγίου Πάγου. Το δεύτερο είναι, σας λέω. Δεν δηλητηριάζουν, πρόεδρε, καμένε, αυτές οι κουβέντες μόνο την ελληνική πολιτική ζωή. Εμείς, εάν υπήρχαν υποθέσεις χρηματισμού που γνώριζα, εγώ θα έλεγα τα ονόματά τους. Γνωρίζω όμως υποθέσεις που χρησιμοποιήθηκε το κράτος από τη σημερινή κυβέρνηση σε βουλευτές των ανεξάρτητων Ελλήνων και σε αυτούς που είναι ακόμα βουλευτές, αλλά και σε βουλευτές που φύγαν από τους ανεξάρτητους Έλληνες, χωρίς να εξηγήσουν την πολιτική αιτία, όπου τον ΣΔΟΕ με μια απίστευτη επίθεση τους διέλυσε τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Να σας πω και συγκεκριμένα παραδείγματα. Καταρχήν να σας πω τον εαυτό μου. Φτάνει σε σημείο την πεθερά μου, η οποία έχει ως περιουσιακό στοιχείο ένα σπίτι στο νομό της Άμμου, να βάλουν το ΣΔΟΕ Λαμίας να την ελέγξει. Και έχει τώρα λόγο το ΣΔΟΕ Λαμίας να ψάχνει στην Άμμου, είναι άλλη ιστορία. Τους 13 βουλευτές σήμερα των ανεξάρτητων Ελλήνων, από τους 13 βουλευτές, τους 9 έχει επισκεφτεί το ΣΔΟΕ. Κάποιος από αυτούς έχει καταλογίσει περιπτώσεις που αφορούν πριν από 10 χρόνια και κάποιους άλλους ψάχνει τα αρχεία τους, παρότι είναι, δεν είναι μεγάλο δικηγόρο, μιλάω γιατί με αντιξοβερώνει πάνω χάρη. Είναι βουλευτής, μία δικηγόρο στο Βόλο, 5 φορές στο γραφείο της το ΣΔΟΕ. Αυτό αυτά όλα είναι μια ιστορία την οποία επαναφέρεται. Είναι... Περιμένετε, σας παρακαλώ. Ναι. Είναι μια ιστορία την οποία επαναφέρεται. Το να πει κανείς στο Γιωβανόπουλο που έφυγε. Για χρηματισμό. Εγώ δεν μίλησα. Βουλευτών. Όχι, σας ρώτησα ποια άποψη έχετε. Σας είπα λοιπόν ότι ο ένα είναι ο χρηματισμός που πρέπει να αποδειχθεί. Δεν υπάρχει νομίζω κανείς ο οποίος να μην πιστεύει ότι υπάρχουν τέτοιου είδους προτάσεις. Σας λέω λοιπόν ότι και εγώ ξέρω ότι υπάρχουν προτάσεις, δεν μπορώ να τις αποδείξω. Αν μπορούσα να τις αποδείξω και είχα μπορέσει να τους βάλω σε μια κάμερα μπροστά ή να φέρω. Ήρθε κανείς να σας πει πάρε πάνω καμένα αυτά τα λεφτά για να ψηφίσει πρώτα Δημοκρατία. Αμέσως ναι. Εμέσως ναι. Εμέσως ναι. Ναι, βεβαίως. Αυτό ήθανε, πείτε μου το πιο αναλυτικά. Ήθανε άνθρωποι οι οποίοι μου λένε, κοίτα να δεις, δεν μπορείς να συγκρούσεις συνέχεια με το σύστημα, να ξέρεις ότι αν διευκολύνεις την κατάσταση, θα έχεις να κερδίσεις. Και βεβαίως πέταξα με τις κλωτσίες. Αν θα μπορούσα να τεκμηριώσω το έγκλημα το οποίο διαπράχθηκε εκείνη την ώρα, θα το έκανα. Πώς δεν μπορείτε, σας λέω, ένα λεπτό τώρα, μισό λεπτό. Δεν μπορείτε, αν έρθω εγώ και σας πω κάτι τώρα, πάνω καμένε αυτό, ναι. Δεν μπορείτε κατευθείαν, να τον, εδώ δεν είναι, ναι. Εδώ δεν είμαι, οι δυο μας δεν είμαστε. Και τι θα γίνει. Δεν ξέρω, εσείς θα πείτε. Δεν μπορώ να το αποδείξω. Εκεί το θέμα. Ότι αυτοί όλοι φορούν γραβάτες και είναι στις δεξιώσεις. Εγώ νομίζω ότι μπορεί. Δεν έρχονται να στο κάνουν, δεν έρχονται να σου φέρνουν μια τσάντα με λεφτά στο σπίτι. Έρχονται να το προτείνουν ευγενικά ή αν θέλετε και εκβιαστικά. Ναι, υπάρχουν περιπτώσεις προσπάθειας χρηματισμού και βουλευτών και κομμάτων. Πόσο κοντά είστε να το σύζεσαι. Να σας πω κάτι. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες εκλεγήκαμε το 2012. Ένας από τους τρόπους πίεσης ήταν ότι μας απέκλεισαν από την χρηματοδότηση την κρατική το 2012, διότι ψηφίσαν ένα νόμο που είπαν τι. Ότι μπορεί να βγει κατά τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2012, αλλά τα λεφτά της κρατικής επιχορήγησης θα τα πάρουν τα κόμματα ανάλογα με τι δύναμη είχαν την 1η-1η του 2012. Το ΠΑΣΟΚ πήρε με 40% χρηματοδότηση και εμείς 0. Στις ευρωεκλογές μοιράστηκαν 7 εκατομμύρια. Από τα 7 εκατομμύρια ευρώ των ευρωεκλογών, εμείς πήραμε 155.000. Γιατί κάναν άλλο νόμο που είπαν ανάλογα με τα ποσοστά που πήραν στις προηγούμενες ευρωεκλογές. Και την ίδια στιγμή τα 470 εκατομμύρια που χρωστάει το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία αλλάξαν τους λογαριασμούς και δεν τα εισπράττουν οι τράπεζες. Και την κρηματοδότηση την κρατική μας τη δίνουν αργότερα. Γιατί, κύριε, για να μας πιέσουν να πάμε. Είναι λίγο πολύ. Ακούστε, να τα μάθει ο κόσμος. Για να μας υποχρεώσουν να γονατίσουμε σε επιχειρηματίες. Πόσο κοντά εμείς λοιπόν. Βλέπω ότι έχουμε ελάχιστο χρόνο. Πόσο κοντά είστε με το ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε πολύ κοντά και ναι. Πολύ μακριά. Με ποια έννοια. Ναι. Είμαστε κοντά με την έννοια ότι θέλουμε και ο ΣΥΡΙΖΑ και εμείς να βρούμε ένα κοινό τόπο ώστε να μπορέσουμε να γυρίσουμε σελίδα και να σώσουμε την πατρίδα μας και να αλλάξουμε αυτή τη στιγμή την έκπτωση της δημοκρατίας που υπάρχει και κατά πόσον δεν θα είναι θνησιγενές οποιοδήποτε σχήμα. Αυτό πρέπει να γίνει με σεβασμό ο ένας του άλλου. Σεβασμός ο ένας του άλλου σημαίνει ότι τις κόκκινες γραμμές του ενός και του άλλου θα πρέπει να τις βάλουμε κάτω. Εμείς έχουμε βάλει κάτω τον κύριο Τσίπρα. Και δεν τις βάλουμε σε ιδιωτικές συμφωνίες. Το κάνουμε με δημόσιο διάλογο. Πιστεύω ότι θα βρούμε τον τρόπο να δημιουργηθεί αυτή η κυβέρνηση της εθνικής ανασυγκρότησης. Και θα αντέξουν οι ανεξάρτητοι Έλληνες μια τέτοια συνεργασία με τον κύριο Τσίπρα. Γιατί μέχρι σήμερα το κόμμα σας έχει φιλορροήσει. Ακούστε κάτι. Το αν αντέξουν ή όχι οι ανεξάρτητοι Έλληνες είναι θέμα που θα γράψει ιστορία. Το αν αντέξει η Ελλάδα.
είναι αυτό που ενδιαφέρει πρώτα απ' όλα. Ενδιαφέρει όλους αν δεις, αλλά... Σας λέω λοιπόν ότι εμένα με ενδιαφέρει πρώτα απ' όλα και τους ανεξάρτητους Έλληνες να αντέξουν οι Έλληνες, να αντέξει η πατρίδα μας, να σηκώσει ψηλά το κεφάλι, να επανέλθει η δημοκρατία στον τόπο. Εμείς θα είμαστε η άλλη φωνή, αν μας θέλει ο ελληνικός λαός στη Βουλή, και θα είμαστε και η εγγύηση στην επόμενη κυβέρνηση και για τα εθνικά θέματα και για τα θέματα προστασίας ιδιωτικής περιουσίας και για τα θέματα προστασίας της θρησκείας, όπως εμείς την περιγράφουμε, μέσα από μια συνεργασία στις κόκκινες γραμμές μας. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή η μέρα είναι κοντά και θα επιδιώξουμε συγκλήσεις. Θα επιδιώξουμε συγκλήσεις, διότι το παράδειγμα του Γουργοπόταμου μας δείχνει ότι μόνο όταν συνεργάστηκε ο Ελλάς μαζί με τον ΕΔΕΣ ανατινάξαμε τη γέφυρα. Τα παραδείγματα του εμφυλίου που χρησιμοποιούν αυτή μήπως τη στιγμή πρέπει να βρείτε γέφυρες τώρα και όχι να ανατινάσετε, κύριε Καμένε. Οι γέφυρες με εκείνους που θέλουν την πατρίδα μας κατακτημένη δεν υπάρχουν. Αυτές οι γέφυρες θα τις τεινάξουμε στον αέρα. Γέφυρες με τον ελληνικό λαό μόνο υπάρχουν και εγώ καλώ τον ελληνικό λαό με ηρεμία, με αποφασιστικότητα, όπως κάνετε εδώ στην Κρήτη και μπλοκάρετε τους πληστηριασμούς. Εγώ αύριο το πρωί θα πάω στο Ρέθυμνο και θα τιμήσω τους πολίτες που μπλοκάρανε πρώτοι τους πληστηριασμούς και ανεξάρτητους Έλληνες αλλά και άλλα κινήματα. Και αυτό γιατί? Γιατί δώσαν το παράδειγμα σε όλη την Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα. Εμείς λέμε και στους υπόλοιπους σε όλη τη χώρα. Αυτό που κάνανε στο Ρέθυμνο και μπλοκάρανε τους πληστηριασμούς, κανένα σπίτι στα χέρια του τραπεζίτη. Και στο Ηράκλειο. Γίνει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Είναι παράδειγμα. Τελειώσαμε. Λυπάμαι που πέρασε ο χρόνος. Γι' αυτό την λέω Λεβεντογέννη και στο Ηράκλειο. Είχα πάρα πολλά να σας ρωτήσω. Δεν καλά. Σας υπόσχομαι να ξαναβάσετε σύντομα μαζί. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ την πρόσκληση.